όταν πριν από αρκετούς μήνες η Μέρη Τσιλιμάνη μου έκανε τηλεφώνημα για να κάνουμε μια συνεργασία για αυτή εδώ τη βραδιά, η απάντηση ήταν φυσικά ναι, μόνο που δεν ήξερα πού ακριβώς θα μας οδηγήσει. Όταν αρχίσαμε να βάζουμε το υλικό κάτω, ο Θοδωράκης μας οδήγησε στο να έχουμε μια ενορχήστρωση που ανταποκρίνεται στη μουσική του, όπου ξέρετε ότι ένα από τα στοιχεία που έδωσαν ελληνικότητα και ταυτόχρονα οικουμενικότητα στον ήχο του ήταν η σύμπραξη των κλασικών οργάνων με τα λαϊκά. Αυτό με τη σειρά του μας έφερε στο να ενώσουν τις δυνάμεις οι καθηγητές μας για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο σχήμα που θα δείτε, που ήταν μια μεγάλη ευκαιρία και ένα ωραίο μάθημα για όλους μας, γιατί αναγκαστήκαμε και καταφέραμε να συμπράξουμε και μάλιστα υπό τις οδηγίες μιας νεαρής συναδέλφου, μαέστρου, παιδιού της Δυτικής Μακεδονίας, της Αλίκης Χιούστη, η οποία είναι απόφυτος του Τμήματος Διεύθυνσης Ορχήστρας του Ιωνίου Πανεπιστημίου με έναν εξαιρετικό μαέστρο και δάσκαλο, τον Μίλο Τοτολογιάδη, την οποία θα απολαύσετε σήμερα. Και όλο αυτό φυσικά να δώσει το πόντιουμ σε αυτές τις υπέροχες φρέσκες φωνές που θα ακούσετε, που νομίζω ότι στο τελικό αποτέλεσμα η σύμπραξη μαθητών και καθηγητών έφτασε σε ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που αναλογεί και αξίζει στο πνευματικό σώμα που άφησαν αυτοί οι μεγάλοι δημιουργοί, οι ποιητές και ο συνθέτης, ένα πνευματικό σώμα που μας συντροφεύει και μας καθοδηγεί. Είμαι σίγουρος ότι η βραδιά θα είναι μαγική. Θέλω να φυλάξετε ένα χειροκρότημα όχι μόνο για τους μαθητές που θα απολαύσετε, αλλά και για έναν και όλους τους καθηγητές και τη μαέστρο που μπόρεσαν μέσα σε λίγες ώρες να φτιάξουν αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ξεχωριστό θα είναι ακόμη, γιατί δεν θα είναι μια απλή συναυλία, αλλά το κείμενο και το οπτικό υλικό που επιμελήθηκαν οι υπεύθυνοι της Ένωσης Φιλολόγων θα μας βάλει ακόμα περισσότερο μέσα στον κόσμο των δημιουργών. Σας ευχαριστώ, καλή απόλαυση και καλώ την κυρία Τσιλιμάνη, Γενική Γραμματέα της Ένωσης, για το δικό της ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε και από μένα, εκ μέρους της Ένωσης Φιλολόγων. Όπως είπε και ο Βασίλης, η ιδέα για τη σημερινή εκδήλωση γεννήθηκε 2 χρόνια πριν. Δυστυχώς όμως μεσολάβησε η πανδημία. Βέβαια, από τα άσχημα βγαίνουν και όμορφα πράγματα. Μας έκανε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε πάλι όλοι μαζί και μια ιδιαίτερη μέρα. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Δεν θα σας πω κάτι άλλο. Τα λόγια είναι περιττά όταν μιλάμε για το Θοδωράκη. Ας απολαύσουμε τον ίδιο, ας απολαύσουμε τους στίχους των ποιητών. Στην αγκαλιά μου απόψε σαν τα στρογγυλή σου. Δεν απομένει στο κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κοιτά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο, κάσε με μόνο. Αν θυμηθείς το όνειρό μου
μάχη μας κι αυτό είχε ψυχή.
φαντάσμας.